Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ορίσατε στα γραφεία του κινήματος. Θα παρουσιάσουμε μαζί με τον φίλο τον Ως Καραχάν, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίου, και θα τον θυμάστε που είχαμε συνεργαστεί στις ευρωεκλογές. Δεν ήταν αποσπασματική εκείνη η συνεργασία. Ονομάζομαι Κυριάκο Τσιμίλης, είμαι αντιπρόεδρος του κινήματος. Το θέμα μας είναι, για μια ακόμα φορά, ο σφετερισμός των ελληνοκυπριακών περιουσιών. Πριν μερικούς μήνες, ήταν Φεβρουάριος, είχαμε πάλι μια τέτοια συνάντηση. Ήταν η αρχή εκείνης της έξαρσης ή της συνειδητοποίησης πόσο σημαντικό ήταν το πρόβλημα μετά τη σύλληψη από τις Ιταλικές αρχές του Τουρκοκύπριου Κιουρσάκη. Λοιπόν, στην πορεία κάποια αναφορά θα κάνει ως στην Αγγλική το κείμενο της «Υπάρχει στο πλήρες ελληνικό κείμενο», απλώς προς το παρόν θα μιλήσει στα αγγλικά. Και βεβαίως το κείμενο αυτό θα πάει στα αγγλικά και στα τουρκικά, όπου δει αντιστοίχως. Το κίνημα Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών θεωρεί πως το θέμα του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία του κυπριακού προβλήματος, που δεν μπορεί όμως να αφαιθεί να αντιμετωπιστεί με τη λύση του. Ο λόγος είναι απλός. Τα τελευταία χρόνια δεν αναφερόμαστε πια στη χρήση από Τουρκοκύπριους των περιουσιών των ελληνοκυπρίων προσφύγων, αλλά στην παραπέρα εκμετάλλευση, ιδιαίτερα αγροτικής και άλλης γης, που διανέμεται σε ξένους με τρόπο που στην πράξη καταργείται μια από τις θεραπείες που κατά καιρούς αναφέρονται. Στο μεταξύ, ο αριθμός των επίκων συνεχίζει να αυξάνεται, με τους Τουρκοκύπριους να είναι αναμφισβήτητα μειοψηφία, ενώ η συνεχιζόμενη παρουσία 40.000 κατοχικών στρατευμάτων κάνει τη δική τους διαβίωση παραπέρα προβληματική. Και βέβαια η δημογραφική αλλίωση αποτελεί έγκλημα πολέμου, αυτό μας θυμίζει η συνθήκη της Γενέβης του 49, και δεν αποκλείεται όποτε φτάσουμε σε κάποιο δημοψήφισμα να επαναληφθεί η κακή εμπειρία του 2004 με τους έπικους να ψηφίζουν καθορίζοντας εν πολλής και ως πλειοψηφία πια το αποτέλεσμα. Το μεγάλο φαγωγό συνεχίζεται λοιπόν. Οι εξελίξεις με το σφετερισμό των κατεχόμενων ελληνοκυπριακών περιουσιών πήραν τέτοια έκταση ώστε να τείνουν να προδικάσουν καθοριστικά, με τρόπο αρνητικό και μη αντιστρεπτό, την κατάσταση επί του εδάφους. Κύριοι παράγοντες που διαμόρφωσαν τις εξελίξεις αυτές είναι καλό να τις θυμηθούμε, ειδικά πρώτο στοιχείο, η απόφαση της ψευδοβουλής το 1995, και μάλιστα με προοδευτική, σε εισαγωγικά, πρωτοβουλία τότε, για έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε χρήστες, εισαγωγικά, των κλεμμένων περιουσιών. Αυτό δεν ίσχυε πριν με κάποιο άλλο κείμενο του 1977. Η λειτουργία αργότερα της Επιτροπής Αποζημιώσεων, με αμφισβητούμενη, αλλά τυχώς μη αμφισβητηθήσα νομιμότητα, ευθύνες της Κυπριακής Πολιτείας. Η διεύρυνση της αγοράς των κλεπταποδόχων με το ξεπούλημα των περιουσιών να επεκτείνεται και σε άλλους, πέρα από έπικους, σε Ρώσους, σε Ισραηλινούς, Ιρανούς, αλλά και σε Ευρωπαίους. Μέσα από τα πιο πάνω ήταν μεθοδευμένη προσπάθεια αποξένωσης των νομίμων ιδιοκτητών από τις περιουσίες τους, είτε μέσω της Επιτροπής που στη συντριπτική πλειοψηφία αιτήσεων απαντούσε εκβιαστικά στην πράξη, με αποζημίωση και εξαγορά και μάλιστα με ευτελές ποσό έναντι της πραγματικής αξίας της περιουσίας των αιτητών. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όλος περιέργως, ουδέν έπραξε για να ανακόψει αυτή την καταστροφική πορεία, ούτε μερίμνησε για προστασία των νομίμων ιδιοκτητών με χρηματοοικονομικά μέτρα, ώστε αυτοί να μην διαολισθήσουν στην τελευταία προσφερόμενη επιλογή, εισαγωγικά, αυτήν της Επιτροπής. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε ούτε όσα η Κυπριακή νομοθεσία προβλέπει, ήδη από το 2006. Ποινές φυλάκισης μέχρι 7 χρόνια για εκείνους που πολλούν και 5 για αυτούς που διαφημίζουν προσπόληση ξένες περιουσίες. Είναι εντυπωσιακό πως σχετική επαρκώς λεπτομερής τεκμηρίωση για τις ευθύνες των εμπλεκομένων σε αυτό, που στη συγκεκριμένη τροποποίηση της νομοθεσίας περί ποινικού κώδικα, νόμος του 2006, άρθρο 303, χαρακτηρίζεται ως ποινικό αδίκημα,
περιέχεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και δεν αξιοποιήθηκε από τους συγγραφείς. Εν πάση περιπτώσει, σημειώνουμε τώρα με ικανοποίηση πως η παρούσα κυβέρνηση ενεργοποίησε κάποιες διαδικασίες που και αυτές θα αξιολογηθούν για την επάρκειά τους με βάση την εξέλιξη της συνολικής τους πορείας. Όσοι Τουρκοκύπροι δεν συνδέονται με το κατοχικό καθεστώς και την Τουρκία, αντιμετωπίζουν θετικά τις ενέργειες της κυπριακής κυβέρνησης και ζητούν μάλιστα περισσότερα μέτρα. Θα δώσω τώρα το βήμα στον ΟΣ. Όπως είπαμε, θα πει στα αγγλικά την αναφορά που στο κείμενο που θα διανεμηθεί υπάρχει ήδη στα ελληνικά. Okay. The abolition of subsidy for tourist organizations for visit to the occupied territories. It is worth wondering why the government of the Republic of Cyprus for many years has been indirectly subsidizing tourist businesses in the occupied territories, the vast majority of which belong to settlers or agents of the Pseudo state government. The Green Party of Cyprus supports the recent decision of the government to finally stop state subsidies to tourist organizations such as TUI, which promote tourists on the day trips and shopping in the occupied territories. This decision should be applied to other cases as well. The reaction of the occupying political establishment were also expected on this issue and should in no way influence the decision of the Cyprus government. These decisions are not only legal but also morally required. They do not affect Turkish Cypriots but the occupying regime and the political establishment that supports it. Μετά από αυτή την ανασκόπηση, να πούμε τι έκαναν οι οικολόγοι μέχρι τώρα. Υπήρξε από ετών σειρά παρεμβάσεών μας στο Εθνικό Συμβούλιο, με εισηγήσεις για στήριξη των προσφύγων ώστε να μην εξαναγκάζονται να καταφεύγουν όσοι δεν θα είχαν άλλη δυνατότητα στην Επιτροπή των Κατεχομένων. Ιδιαίτερα κατά την παρούσα φάση, της οποίας η έναρξη σηματοδοτείται με τη σύλληψη CureSight από τις Ιταλικές Αρχές, η ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση του σφεντερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα αναβαθμίστηκε παραπέρα ως κεντρικό θέμα της πολιτικής των οικολόγων. Και μάλιστα το θέμα τέθηκε δύο φορές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο, με επιστολή του Προέδρου του Κινήματος, ενώ έγινε και ειδική συνάντηση αντιπροσωπείας του κινήματος με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών και με τον ίδιο τον πρόεδρο να υπόσχεται τη λήψη μέτρων. Ακολούθησε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον διαπραγματευτή. Το θέμα τέθηκε και στις συναντήσεις των Κυπριακών κομμάτων που διοργανώνονται μηνιαία υπό τον Σλοβάκο πρέσβη, καθώς και σε τηλεοπτικές ραδιοφωνικές εκπομπές. Και βεβαίως, όπως είπαμε και νωρίτερα, οργανώθηκε και ειδική δημοσιογραφική διάσκεψη πριν περίπου 6 μήνες, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι διάφορες πτυχές του θέματος. Και τώρα, τι απαιτούμε σήμερα? Να προχωρήσει η κυβέρνηση στην πλήρη υλοποίηση της πολιτικής ενάντια στο σφεντερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών. Νοείται ότι οι ιδιοκτήτες ενθαρρύνονται να καταγγέλουν περιπτώσεις σφεντερισμού της περιουσίας τους. Είναι όμως ευθύνη της πολιτείας να αναζητήσει στοιχεία μέσα από όλες τις διαθέσιμες πηγές. Μαζί με τους τρεις συλληφθέντες, μετά από καταγγελία των ίδιων των πολιτών, υπάρχει πληθώρα άλλων περιπτώσεων. Και σε ένα παράρτημα που συνοδεύει το κείμενο που τώρα περίπου τελειώνει, υπάρχει ένας κατάλογος με 25 εταιρείες με πλήρη στοιχεία, με τα ονόματα των διευθυντών τους, τις ιστοσελίδες τους, όπως εμφανίζονται σε διάφορες πηγές, και αναμένουμε από την Κυπριακή κυβέρνηση να προχωρήσει. Είναι μια μικρή συμβολή μας, οφειλόμενη στην προσπάθεια που φαίνεται η κυβέρνηση, και το σημειώνουμε και το χαιρετούμε, αναλαμβάνει, όχι όμως περιμένοντας από τους πολίτες μόνο που έχουν σκορπίσει και εκτός Κύπρου και άλλος πως έχουν χάσει τα στοιχεία της, τη δυνατότητα εντοπισμού προβλημάτων σφεντερισμού. Είναι το κράτος που πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη πληρέστερα. Ένα δεύτερο σημείο, μια σαφής τοποθέτηση της κυβέρνησης πως, και θα της χρειαστεί εν όψη προσπαθειό για επανέναρξη του διαλόγου, πως δεν οικοδομείται εμπιστοσύνη με ανοχή σε ένα τέτοιο έγκλημα, το οποίο, όπως περιγράφεται στην νομοθεσία, είναι ποινικό αδίκημα.
και ακόμα ενεργοποίηση των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας για προβολή στις αντίστοιχες χώρες της νομικής και ηθικής πτυχής του θέματος με στόχο την αποθάρρυνση των υπηκών τους για εμπλοκή σε αγορές κατεχόμενων περιουσιών. Αυτά τα σημεία τα έχουμε περιλάβει και σε επιστολή μας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις αρχές του έτους. Τα επαναλαμβάνουμε ενισχυμένα και δικαιωμένα ουσιαστικά μέσα και από τα πολλά στοιχεία, τα οποία είναι περίπου 5-6 σελίδες, δεν είναι του διαβάσματος, είναι εννοώ της ανάγνωσης τώρα, είναι η αναφορά, να ξέρετε κι εσείς και να ξέρει και η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι μιλούμε για συγκεκριμένες εταιρείες. Αυτά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαστε έτοιμοι για κάποια ερωτήματα. Τα στοιχεία αυτά έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση ή στις αστυνομικές αρχές? Τώρα δημοσιοποιούνται, σήμερα δημοσιοποιούνται. Είσαστε οι πρώτοι αποδέχτες. Και είσαστε και οι σκυταλοδρόμοι της πληροφόρησης. Μα με έναν απλό Google search που έκανα εγώ προχτές γιατί ετοιμάζα ένα ρεπορτάζ, βρήκα πάρα πολλά. Ναι, και έκανα μετά την πρωτότυπο. Χρηματομεσιτών, τις υπηκότητες τους κλπ. Αλλά και ναι, νομίζω ότι πρέπει να ερευνήσουμε επίσης είναι κατά πόσο τι ποσοστό είναι σφεδερισμός της γης και τι ποσοστό είναι τυχόν πώληση από Ελληνοκυπρίους. Ναι. Our friend says that when searching in the website she already found a lot of information. But her question is to which extent these activities refer to the, how do we say, stealing of properties, yeah, versus selling by the Greek Cypriot owners. I mean, you mean, εννοείται ότι στην normal. Ναι, ναι, okay. Okay, would you like to give some? I can give some. I mean, the companies, the developers in the occupied area, of course, the actions that they do are not legal, and almost all of them are building illegal properties on the Greek Cypriot properties. So there is no any way that they can do something legal. So our concentration today is these developing companies, which are building those properties illegally to the Greek, on the Greek Cypriot properties. Like you said, in the easily Google search, you can find many information about the many companies. And it's so sad that our government, when it's everything is so obvious, didn't take an action until now. But I can assure you that none of these companies doing something according to book. There cannot be anyway, because Cyprus is occupied and these properties are the properties of the Greek Cypriots. And they have exactly the properties on the map, yes, Google, yes, map, and you can see it. Exactly. Απλώς για να συμπληρώσω και ένα σκέλος που έμεινε ίσως δεν καλύφθηκε. Γίνεται αντιληπτό ότι οι Ελληνοκύπροι, οι οποίοι προσφεύγουν σε αυτή την επιτροπή, διαπιστώνουν και την καθυστέρηση, διαπιστώνουν και την δραματική εκμετάλλευση με το πολύ χαμηλές τιμές. Έχουμε πληροφορίες για 15% της περιουσίας και ακούν κάποια στιγμή ότι αν πάνε κατευθείαν στην αγορά, στην ελεύθερη αγορά, μπορεί να το πουλήσουμε 25% ή με 20%. Και κάνουν τέτοιες επιλογές σε κάποια περίπτωση. Φαίνεται όμως ότι από στοιχεία του τουρκοκυπριακού τύπου, όχι πολύ φρέσκα του Ιουλίου, ότι ένα μικρό ποσοστό δεν έχει ουσιαστικά διαφοροποιηθεί η εικόνα της κατανομής της ιδιοκτησίας, δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, αλλά εκεί που έχουν προχωρήσει είναι με τρόπο μη αντιστρεπτό. Δηλαδή, η αναφορά που γίνεται στο κείμενο για ουσιαστικά αχρήστευση μιας από τις θεραπείες, εάν κάποιος πει ότι εγώ δεν θέλω να επιστρέψω σε αυτό το σπίτι μου, γιατί δεν είναι σπίτι μου πια όπως έγινε, είτε γιατί αλλοιώθηκε τόσο, είτε γιατί κατέρευσε ή οτιδήποτε. Όμως, μπορεί πιο εύκολα να επιθυμήσει να πάει στη γη του. Αν αυτή η γη τώρα
η οποία δεν είχε χρήστη τον τάδε Τουρκοκύπριο που το 1975 βρέθηκε να μένει εκεί γιατί κάπου έπρεπε να μείνει, και αντί αυτού υπάρχει ένα 30 όροφο, τέλειωσε και αυτή η θεραπεία της επιστροφής, της γης πια, όχι του σπιτιού που μπορεί να, είπαμε, στα 50 χρόνια να μην είναι αυτό που ήταν ή αναμνήσεις ή οτιδήποτε. Άρα αυτό είναι κάτι πολύ πρακτικό και ταυτόχρονα η αλλίωση του χώρου, δηλαδή δεν θα μείνουμε στην πολεοδομική αλλίωση, αλλά η φυσιογνωμία του τόπου που αλλάζει και μιλάς για ένα ξένο χώρο. Τι εισηγήσετε ως κύριε Νεκολόγο να γίνει? Ναι, είναι αυτά που είπαμε, έστω και με καθυστέρηση τώρα πια, αλλά που ξεκίνησε η διαδικασία να γίνει πολύ συστηματική, θεωρούμε ότι αυτό κι αν είναι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, γιατί και οι Τουρκοκύπροι, μερικοί για λάθος λόγους, γιατί δυσκολεύονται να βρουν μια σε ρεαλιστική τιμή περιουσία με το ξεπούλημα στους ξένους, είναι και αυτή η πτυχή, όμως και αυτοί δεν αναγνωρίζουν τον τόπο όπου είτε έμεναν από παλιά είτε βρέθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια και είναι πολύ ενοχλημένοι και μάλιστα αναφάρισαν όταν οι Ιταλικές αρχές συνέλαβαν το Κιουρσάι και μετά απογοητεύτηκαν με την εξέλιξη που η ανεξάρτητη δικαιοσύνη έδωσε στο θέμα. Όμως τώρα πια βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρόκληση η οποία δεν έχει πισωγύρισμα. Είναι και η αίσθηση ότι υπάρχει ύφεση σε αυτή τη διαδικασία. Προσέτρεξα μάλιστα από το Γενάρη στην Άγκυρα να ζητήσουν ανατροφοδότηση οικονομικά της Επιτροπής Αποζημιώσεων ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των νόμιμα πολλούμενων περιουσιών και να έχουν ευχέρεια. So for sure you cannot wonder with this, but yes. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει, γνωρίζετε τι εθνικότητας είναι είτε οι ιδιοκτήτες των εταιριών είτε οι αγοραστές των εταιριών, κατά πλειοψηφία δηλαδή. Οι πελάτες τους εννοείται. Είναι, ναι, είτε οι πελάτες τους, είτε οι ιδιοκτήτες των εταιριών, είναι Ευρωπαίοι δηλαδή, είναι οποιαδήποτε άλλη φύλη. Και το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το να χτίζεται μια πολυκατοικία, να αγοράζει ένας επενδυτής, δηλαδή δημιουργείται ένας λαβύρινθος εργολάβων, αγοραστών, μεσητών. Το πράγμα πώς επηρεάζει ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού, δηλαδή πώς επηρεάζει το περιουσιακό. Υπάρχει τρόπος ακόμα και με λύση του Κυπριακού να βρεθεί μια φόρμα. Η άκρη του νήματος. Η άκρη του νήματος. Okay, the first question you can most probably a better respond. What about the ethnicity of these names referred to? Are the Turkish Cypriots? Are Turkish? Not only the buyers, but the construction. That's the most important thing. I mean, the ethnicity of the construction companies, developers, so-called developers. There are Turkish Cypriot ones. There are Israeli ones. There are many Turkish origin from Turkey, illegal settlers also. And also, in the list that we provided, there are German companies which are registered in Germany. I mean, over here, it's important for our government to take an action. These German companies, some of them, if you are asking about the ethnicity owned by Germans, some of them German citizen, Turkish people are the owners. It is important to also mention one more thing so our citizens know. The 303A, the law, the article 3... Ο νόμος του 2006 που τροποποιεί τον ποινικό κώδικα και το χαράκτο που είπα πριν. It was since 2006 when this law came to reality. And I can tell you that in 2006 there was no development in Trikova. Half of the Kerinya, there was no this kind of illegal development. What I'm trying to mention here, what I'm trying to point here is that if our governments was acting according to the law that they created, the Trikoma was going to be saved. Half of the Kerinya was going to be saved. So this is the tragic point. This is the tragic situation. Right now, it is not late. The citizens, Cypriots, Turkish Cypriots, also Turkish Cypriots and Greek Cypriots waiting for government to act accordingly and punish these crimes against humanity and war crimes according to the Geneva Convention
and Rome Statute. Και συμπλήρωμα ουσιαστικά με το δεύτερο ερώτημα, αυτό το... κάντε το καλύτερα σε αγγλικά. Okay, the second question to be in English as well. The second question is actually about a possible solution of the cyber problem. For example, now we have constructors, developers, agents, lawyers. So it's a whole maze that it's being created. So how it's this situation going to be solved with a solution, with a whole solution to that? For example, the ownership situation, how is it going? Yes. I mean, over here, most importantly, first of all, the status quo, the solution, so-called solution status quo created this situation. We have to acknowledge that, and we have to tackle this status quo. This is the most important thing. According to the solution, whatever is solution is going to be, whichever solution is going to be, this is a different topic, because this is we are talking about the property, a human right for every individual. So according to this, whatever solution it is going to be, it doesn't matter. We need to stick to the principles, and that principles is simple: human rights. We should stand against the crime against humanities and war crimes. Maybe the previous governments acted wrongly and say that, okay, let's close our eyes for these crime against humanities and war crimes for sake of not damaging the so-called negotiation table. But this is wrong. This is fundamentally wrong, ethically wrong, morally wrong, and wrong according to the international law. So this subject that we are talking, of course, it's connected with the solution, but we have to also separate it, because this is about the human rights principles, international law, moral ethics, and what is right. Okay, if I was to go on in English. Να το συνεχίσω στα αγγλικά για να καλύπτεται και αμέσως θα δυσκολεύω, νομίζω, γενικά, αλλά εντάξει, για να το... Ωπα. How one can get out of this complicated situation at the end of the way of the road is quite challenging for sure. But as was mentioned, the principle based on the human rights for property has been addressed in the case of Orams, Meletis Apostolidis. And unfortunately, and despite the successful outcome of this procedure, this was not used to the extent appropriate to inform potential buyers that, take care, this happened recently at the European level. So, for sure, the issue, if we go through all this list of 23 categories, I think, of classification of the status of properties in order to be exchanged, to be cured, and so on, with the three alternative scenarios, it would take some much time. But at the end of the string is the respect of the human right of the individual for property. And we may refer to this strange decision of European Court that those who had not been 10 years old, 74, had not established sentimental relation with the property of their family. This, unfortunately, was not disputed by the government in those days. When we put that question in those days, we received an explanation. Don't worry, we have a German consultant, a legal consultant, who says that, okay, this decision says nothing.
we, not being lawyers, could understand that every decision of a court has its own importance. And to the extent it is not disputed and not reversed, it's still there. Also, this situation is no matter what kind of solution we are talking, is important because we need to end the colonization. I'm talking about the settler colonization and these so-called development colonization. One arrest, for how many years, I don't know, we repeat, one arrest was going to be enough for stopping this. And right now, we are seeing that. In the occupied areas, the development is almost stopped. The companies are not selling properties. And soon, if the government do what it has to do, soon these kind of developments will end. One arrest was enough. And again, I'm repeating, why we waited since 1974? That's another question. But why we waited since 2006? That's the tragic situation. So you are optimistic that more and more companies will quit the occupied areas in view of the latest arrests? Yes, because right now, when we look at the news coming from the occupied areas, we can see that the so-called real estate industry is almost stopped. Even the recently head of the Real Estate Agents Association said that the sales stopped because of the one arrest. Right now, there are three arrests, but after the first arrest, it stopped, and right now, it is still the same situation. So we have to continue. And important in our statement, as we say, these three arrests happened because of the citizens. The government has to act. Republic of Cyprus has to act. These criminals are not even hiding. With a simple Google search, you could find them. And we are expecting government to act about this subject.